επιπτώσεις για εμάς, έχει επιπτώσεις και για την Ευρωζώνη και για χώρες σαν τη Ρωσία. Για την Κύπρο σημαίνει αυτόματα πάμε πίσω στην Κυπριακή Λίρα. Σημαίνει ότι το νόμισμα μας θα είναι υποτιμημένο σε σχέση με το ευρώ και με τα άλλα νομίσματα. Όλες οι καταθέσεις, δάνεια, τιμές προϊόντων και υπηρεσιών θα μετατραπούν αυτόματα σε λίρες. Και η κυβέρνηση μέσω της Κεντρικής Τράπεζας θα τυπώνει λίρα για να πληρώνει μισθούς και να ανακεφαλαιώσει τις τράπεζες. Σίγουρα από τη στιγμή που θα τυπώνουμε χρήματα και το νόμισμα μας θα είναι υποτιμημένο, θα υπάρξει κάποιος πληθωρισμός, δηλαδή τους πρώτους μήνες θα περιμένουμε να αύξηση των τιμών, μπορεί 20, μπορεί μέχρι 80%, ανάλογα με τα λεφτά που θα χρειαστεί να τυπώσουμε. Και τι υποτίμηση αναμένετε ότι θα υπάρξει? Είναι δύσκολο να πει κάποιος, γιατί μπορούμε να πούμε εμείς τι υποτίμηση περιμένουμε, αλλά είναι τι υποτίμηση περιμένουν οι αγορές. Ναι. Σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε μια μικρή υποτίμηση 20% και μετά να υπάρχει επόμενη υποτίμηση. Πρέπει να είναι πιστευτεί αυτή η υποτίμηση για να μην υπάρχουν άλλες περιπέτειες. Άρα ίσως, ίσως να ξεκινάει, λέτε, από το 40% περίπου υποτίμηση. Δεν μπορεί κανείς να ξέρει. Ας πούμε 40%. Δεν είναι τόσο σημαντικό αν είναι 40% ή 30%. Το σημαντικό είναι ότι για τα άτομα στην Κύπρο δεν θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Οι μισθοί θα είναι σε λίρες. Οι δόσεις σε τυχόν δάνεια θα είναι σε λίρες. Για τις offshore εταιρείες, οι οποίες έχουν πράξεις με άτομα και εταιρείες εκτός Κύπρου, δεν αλλάζουν πράγματα. Οι μισθοί που πληρώνουν θα είναι σε λίρες, άρα θα πέσουν τα κόστα τους. Ναι. Το πρόβλημα είναι για άτομα που έχουν χρέη σε άλλο νομισμά ή για άτομα που έχουν, για παράδειγμα, παιδιά φοιτητές στο εξωτερικό. Καλά, υπάρχει και ένα μεγαλύτερο πρόβλημα. Είμαστε ένα κράτος που τα περισσότερα αγαθά που χρησιμοποιεί τα εισάγει. Έτσι, τα εισαγάγει. Οπότε ναι. Εκεί θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Καταρχάς, δεν είναι βέβαιο αν θα βρίσκουμε, λέτε, φάρμακα, καύσιμα και προϊόντα πρώτης ανάγκης. Σίγουρα. Και υπάρχει και ακόμη πιο μεγάλο πρόβλημα που είναι μετά το που έχουν τα λεφτά τους στις τράπεζες. Ναι. Άρα να μιλήσουμε για το εμπορικό πρόβλημα πρώτα και μετά το χρηματοοικονομικό. Ναι. Πολύ σύντομα. Από τη στιγμή που θα έχουμε υποτιμημένο νόμισμα, οι εξαγωγές μας θα πάνε πάνω, γιατί είναι πιο φτηνό για τους ξένους να αγοράσουν τα προϊόντα μας. Και επειδή δεν έχουμε μεγάλη βιομηχανία, σημαίνει δεν ανησυχούμε ότι θα πάνε οι τιμές των πρώτων υλών πάνω που χρειάζονται για παραγωγή. Απ' την άλλη όμως, είναι πιο δύσκολο να εισάξουμε προϊόντα, όπως ενέργεια για παράδειγμα, όπως φάρμακα, όπως έχετε πει, γιατί θα είναι τώρα πολύ πιο ακριβά. Ναι. Το κέρδος που θα έχουμε λοιπόν από αυτά που εξάγουμε, αφού δεν είναι τόσα πολλά, δεν θα μπορεί να αντισταθμίσει αυτό το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί με αυτά που εισάγουμε, έτσι. Θα έχουμε ένα ισοζύγιο δηλαδή. Σίγουρα. Αυτή τη στιγμή οι εξαγωγές μας είναι 1,5 δισεκατομμύριο, εισάγουμε 6 δισεκατομμύρια. Θα πέσουν οι εισαγωγές, θα ανέβουν οι εξαγωγές, αλλά πάλι θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Μάλιστα. Και σίγουρα με το να βγούμε από το ευρώ, δεν θα μπορούμε να αποπληρώνουμε ξένα δάνεια όπως τα δάνεια στην Ευρωζώνη, άρα θα συνεχίσουν να είμαστε αποκλεισμένοι από τις ξένες αγορές και δεν θα μπορούμε να αντλήσουμε κεφάλαια. Το τι μπορούμε να κάνουμε είναι να δούμε πώς μπορούμε το φυσικό αέριο να εκμεταλλευτούμε κάποια από τα μελλοντικά κέρδη και να τα μεταφέρουμε στο παρόν. Μάλιστα. Είτε με έκδοση νομολόγων είτε με κάποιον άλλον τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πούμε ακόμα ένα πράγμα, αν έχουμε τον χρόνο. Πολύ σύντομα, παρακαλώ, γιατί πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος. Πολύ σύντομα. Ναι, το ορίστε. Σημαντικό είναι ότι δεν είναι τι θα γίνει επιπτώσεις για μας. Απλά αν βγούμε από το ευρώ, θα είμαστε η πρώτη χώρα που πήγαμε από τον ευρώ και θα είναι ένα πείραμα. Και ας σε 2-3 χρόνια σταθεροποιηθεί η οικονομία και πάμε καλά, θα έχει μεγάλες επιπτώσεις για την Ευρωζώνη, γιατί θα οδηγήσει τον λαό και ίσως κυβερνήσει άλλες χώρες που περνούν από κρίση και μέτρα λιτότητας να φύγουν και αυτές και μπαίνουμε σε νέες περιπέτειες. Αυτό πρέπει να αναγνωριστεί και πρέπει να δούμε μια λύση. Να αξιοποιηθεί, λέτε, έστω και ως διαπραγματευτικό.